Φίλοι τηλεθεατές, καλωσορίσατε στα φινικάρια της επαρχίας Λεμεσού, 14 μόλις χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πόλης της Λεμεσού, σε ένα περιβάλλον που εύλογα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι η Ελβετία της Τύφου. Τα φινικάρια βρίσκονται σε μια προνομιακή θέση και σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο, αφού η θέση τους είναι σαν μπαλκόνι στο φράγμα της Γερμασόγειας. Βρίσκονται σε μέσο υψόμετρο 80 μέτρων, το οποίο αυξάνεται από τον οικισμό προς τα βόρεια, όπου φτάνει τα 300 μέτρα περίπου. Το τοπίο είναι διαμελισμένο από τους μικρούς παραπόταμους του ποταμού της Γερμασόγειας που ρέουν στην περιοχή. Στην περιοχή καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή, οι ελιές, ελάχιστα σιτηρά και νομευτικά φυτά. Ένα μεγάλο μέρος της διοικητικής έκτασης του χωριού στα βόρεια του οικισμού καταλαμβάνεται από το κρατικό δάσος της Λεμεσού. Από το φράγμα της Γερμασόγειας αρδεύεται μεγάλη έκταση γης. Στην έκταση αυτή εφαρμόστηκε σχέδιο αναδασμού που συμπληρώθηκε το 1974. Είναι δε μεταξύ των πρώτων που εφαρμόστηκαν στην Κύπρο. Από συγκοινωνιακής απόψεως, τα φινικάρια συνδέονται στα νοτιοδυτικά με το χωριό Γερμασόγεια, περί τα 6 χιλιόμετρα, και μέσω του με την πόλη της Λεμεσού. Επίσης, με σκυρόστρωτο δρόμο συνορεύει με τη Μουθαγιάκα στα νότια και με την Παρεκκλησιά στα ανατολικά. Το χωριό γνώρισε πληθυσμιακή αύξηση από το 1881 μέχρι το 1931, όπου από τους 92 κατοίκους έφτασαν στους 240. Στη συνέχεια και το χωριό αυτό επλήγει από την αστιφιλία, όπως σχεδόν όλη η Κυπριακή Ήπεθρος, έτσι που οι κάτοικοί του να περιοριστούν στους 200 το 1960, στους 142 το 1973, στους 133 το 1976 και στους 113 το 1982. Σήμερα ο πληθυσμός του χωριού ανέρχεται στους 340 κατοίκους. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Επιποδός τρέχει να μας εξυπηρετήσει και να βάλει όσα πιο πολλά θέματα στη σειρά για να δηλώσει το όραμα και τους στόχους του. Μαχητικός και έντονα παθιασμένος με τα κοινά, αλλά και σοβαρός με χαμηλών τόνων προφίλ, είναι έτοιμος για το μεγάλο στίχημα της κοινότητάς του, το οποίο πιστεύουμε στο λίγο που το ζήσαμε μαζί με τους συνεργάτες του θα το κερδίσει. Τα φινικάρια βρίσκονται σε μια δύσκολη ώρα ως προς την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Κυρίαρχο ζήτημα είναι οι ανύπαρκτες πολεοδομικές ζώνες και οι μικροί συντελεστές δόμησης που καθυλώνουν την κοινότητα και την κρατούν εχμάλωτη. Και ακόμη, λόγω της φυσικής θέσης που βρίσκεται από τη μια της δασικής γης και από την άλλη του υδατοφράχτη, η κοινότητα εκπέμπει σήμα κινδύνου για περαιτέρω ανάπτυξη. Σε ένα χωριό, μια κοινότητα που πρέπει να είσαι περήφανος. Ότι κατάγεσαι από εδώ, Δεν κατάγομαι από εδώ. Αλλά. Κατάγομαι από ένα χωριό περίπου 20 χιλιόμετρα από εδώ, από τον Αρακαμπά. Μάλιστα. Διαμένω στα φινικάρια από το 2005 και εκλέγηκα και στη θέση του κοινοτάρχη. Μάλιστα. Πριν δύο μήνες που ήταν εκλογές. Τι σημαίνει να ζεις σε αυτό το χωριό? Για μένα πάρα πολλά. Είναι πολύ όμορφο χωριό. Με κέρδισε από την πρώτη στιγμή που ήρθα να μείνω εδώ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι κοινοτάρχης αυτών των ανθρώπων, αυτού του χωριού. Όλη αυτή η περίοδος δηλαδή που ζεις, κατοικείς πια, έβαλες βάσεις, έβαλες θεμέλια. Πώς μπήκε στη λογική να διεκδικήσεις? Ήμουν και πριν σαν μέλος στο Κοινοτικό Συμβουλίο. Η τεράστια όμως επιθυμία μου να προσφέρω με οδήγησε στην απόφαση να διεκδικήσω τη θέση του κοινοτάρχη. Την διεκδίκησα, την κέρδισα, τώρα όμως δουλειά. Πολύ όμορφα και σε τιμά έτσι η προσέγγιση αυτή. Τι ιεράρχησες όταν εξελέγεις? Σίγουρα έχεις πρόγραμμα για να δεις. Είχες αποφασίσει μια σειρά από πράγματα που για σένα ήταν προτεραιότητες. Ιεράρχησα κάποια πράγματα πριν ακόμα εκλέγω. Τα προβλήματα είναι πολλά σε όλες τις κοινότητες. Το πιο κύριο για μας πιστεύω, τα πιο κύρια ένα-δύο προβλήματα που έχουμε, είναι η στέρηση της ανάπτυξης που έχουμε στην κοινότητα. Έχουμε ανάπτυξη, θέλουμε ανάπτυξη, έχουμε κόσμο που θέλει να μείνει, τα παιδιά μας δεν φεύγουν, μένουν στα φινικάρια, έχουμε το πρόβλημα με τις πολεοδομικές ζώνες.
δεν μπορούμε να χτίσουμε. Να τα βάλουμε λοιπόν σε σειρά. Εδώ είναι το πρόβλημα λοιπόν. Παρόλο ότι, όπως είπαμε και στην αρχή και κουβεντάσαμε κιόλας και σας είπα ότι είναι η Ελβετία της Κύπρου ή τουλάχιστον της περιοχής. Της Κύπρου, της μπορεί να έχει και άλλες Ελβετίες. Ωραία, γιατί έχετε αυτό το ιδυλιακό τοπίο, την ομορφιά κλπ. Πλην όμως έχετε περιορισμό στις ζώνες οικιστικές, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των φινικαριών. Είμαστε πολύ 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 αραιοκατοικημένοι. Ναι. Οι συντελεστές δόμησης σε όλη την κοινότητα είναι πολύ χαμηλές. Έχουμε την πιο μικρή οικιστική περιοχή Παγκύπρια και δεν μπορούμε να επεκταθούμε. Κάποιος που έχει 20-30 σκάλες μπορεί να χτίσει ένα σπίτι. Εάν έχει τρία παιδιά, τα άλλα δύο πρέπει να φύγουν να γίνουν λεμεσανοί. Αυτό το πρόβλημα υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα. Στα φινικάρια δεν έχουν δοθεί ζώνες τα τελευταία 25 χρόνια. Υπήρξαν αιτήματα, το ζητούσατε. Υπήρχαν ξανά αιτήματα από την κοινότητα, από όλους τους προηγούμενους κοινοτάρχες. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τώρα είμαστε σε αναμονή. Έχουμε ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Περιμένουμε τις νέες πολεοδομικές ζώνες. Έχετε κάποιες διαβεβαιώσεις, κάνατε ξανά υπομνήματα, όχι. Ενοχλήσατε, τηλεφωνήσατε. Υποσχέσεις μόνο. Υποσχέσεις. Περιμένουμε. Υποσχέσεις από πού, κύριε Πρόεδρε? Από όλες τις κυβερνήσεις, ναι, από όλες τις υπηρεσίες, από όλα τα υπουργεία. Είναι δίκαιο αίτημα? Πιστεύω πως ναι, είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Τα τελευταία 25 χρόνια, λέω ξανά, τα φινικάρια δεν πήραν ούτε μία σκάλα γης οικιστική. Η γη, η επικράτεια της κοινότητας. Υποψιάζομαι, μου το είπατε νομίζω και νωρίτερα, ότι ακουμπά στον περίγυρο των αλλογητών υποχθόριων, έτσι είπε. Ναι. Άρα έχει. Αλλά είναι και το δάσος, το οποίο είναι δασική περιοχή. Είναι δασική περιοχή, το δάσος. Ωραία. Είναι το υδατοφράχτης που δεν μπορούμε να χτίσουμε στον υδατοφράχτη. Ωραία. Βόρεια, νότια, με συγχωρείτε, προς τη Λεμεσόν, είναι μεγάλα βουνά, κρεμή, πάλι δεν μπορούμε να ρεφτάσουμε. Η μόνη περίπτωση λοιπόν είναι ανατολική. Ανατολικά και σε αυτήν την περίοδο, βορειοανατολικά. Είναι εκεί που εισηγηθήκαμε, είναι ωραία κομμάτια γης, εισηγηθήκαμε, προτείναμε, μελετήσαμε, παρουσιάσαμε μια εμπεριστατωμένη μελέτη στα Υπουργείο, στην Πολεοδομία. Περιμένουμε ότι και με την ανάπτυξη που έχουμε, ότι τέλος πάντων αυτήν τη φορά τα φινικάρια δεν θα είναι ο φτωχός συγγενής. Μάλιστα. Εμείς το ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι επί των ημερών σας ίσως λυθεί αυτό. Μακάρι να γίνει αυτό. Πιο δραματικά και πιο έμονα. Ο στόχος δεν είναι να πυκνοκατοικήσουμε τα φινικάρια. Με προλάβατε, θα ερχόμουν και σε αυτό. Ο στόχος είναι τα παιδιά μας. Να μην φύγουν τα παιδιά μας. Είναι ο στόχος που έβαλα και από την πρώτη στιγμή σαν κοινοτάρχης. Δεν φεύγει κανένας από τα φινικάρια. Στο κάτω-κάτω είναι δύο βήματα. Είναι μόνο 7-8 λεπτά από τη Λεμεσό. Είναι κοντά στην πόλη και έξω από την πόλη. Την ίδια στιγμή μέσα στη φύση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ο κόσμος με τι ασχολείται? Το οικιστικό θα λυθεί και θα έρθει κόσμος. Ο κόσμος... Θα αλλάξει εννοώ η φυσιογνωμία της κοινότητας με αυτό? Όχι. Όχι. Δεν θέλουμε να αλλάξει. Η βασική πόρη ζωή σας είναι από πού πλέον? Δουλεύουν όλοι στη Λεμεσό. Δεν έχουμε επιχειρήσεις στο χωριό, ούτε γεωργία πλέον. Αυτοί που ασχολούνται με γεωργία είναι σαν χόμπι πλέον. Ναι. Δεν είναι, ή σαν έναν έξτρα εισόδημα. Δεν είναι επαγγελματίες. Έχουν τις δουλειές τους. Έχουμε πολλούς σπουδασμένους ανθρώπους. Έχουμε γιατρούς, δικηγόρους. Έχουμε όλα τα επαγγέλματα, αλλά όλοι εργάζονται στη Λεμεσό. Με το δρόμο, τι θα κάνετε, το συγκοινωνιακό? Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το συγκοινωνιακό. Σε προλαβαίνω. Είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε μόνο ένα δρόμο. Σε περίπτωση αυτών τη Γερμασόγεια, σε περίπτωση που έχουμε εγκατολιστήσει κάποιον ατύχημα, τώρα με την υπερχείληση αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα. Ήταν πυκνή η κίνηση στο φράχτη. Χρειαζόμαστε 45 λεπτά να περάσουμε μόνο από την υπερχείληση του φράχτη. Από τον κόσμο που δημιουργείται στην υπερχείληση. Έχετε πρόταση πάνω σε αυτό, εσείς ως Συμβούλιο? Ναι, ήδη σαν Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή που εκλεγήκαμε, βάλαμε σαν στόχο να ανοίξουμε ακόμα ένα δρόμο, ο δρόμος που θα μας ενώνει με τη Μουρταϊάκα. Πίσω από το λόγο από την κορφή αυτή. Πίσω από την κορφή και στη συνέχεια με τον αυτοκινητοδρόμο. Ναι, ναι. Είναι πολύ πιο... Είναι πολύ πιο κοντά. Ήδη τα έργα έχουν ξεκινήσει.
το αξιοθαύμαστο είναι ότι ξεκινήσαμε τα έργα χωρίς προς το παρόν τη βοήθεια της κυβέρνησης, με εθελοντική εργασία, με ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν. Μπράβο. Με έξοδα της κοινότητας οριοθετήσαμε τον δρόμο και με κάποιους άλλους φίλους. Την ελπίδα, την πίστη ότι σίγουρα θα έρθει αργότερα η κυβέρνηση. Ναι. Όταν πλέον θα ανοίξουμε τον δρόμο, ναι, θα έρθει η κυβέρνηση τουλάχιστον να τον ασφαλτοστρώσει. Και η περαιτέρω ένα τρίτο, ας πούμε, μέσα στο, ας πούμε, σχέδιο ή στόχο που έχετε. Δηλαδή αυτά είναι μεν φαινομενικά, είναι προβλήματα, αλλά και αν λυθούν γίνεται αμέσως, ναι, η θετική τη πλευρά. Ο τρίτος στόχος είναι να επενδύσουμε στη νεολαία μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την νεολαία που έχουμε, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα έχουμε τουλάχιστον 10 φοιτητές, έχουμε άλλους 1-2 στο λύκειο, περίπου άλλα 10 μωρά στο γυμνάσιο και άλλα 40 μωρά που περιμένουν από ενός ετός, από ενός χρόνου μέχρι 5, δηλαδή έτοιμοι για νηπιαγωγείο. Αυτόν το μέλλον πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρεο φθαλμό. Μπράβο, Πρόεδρε, αυτό είναι όμορφο όπως το θέλετε. Ήδη το Συμβούλιο παίρνει κάποια μέτρα. Νεαρά ζευγάρια τα οποία θέλουν να μείνουν στα φοινικάρια τους παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις, παροχή νερού, τα πάντα, προσφέρουμε το κοινοτικό πάρκο που είδατε πιο πριν για να κάνουν το γάμο τους εκεί δωρεάν. Προσφέρουμε τα πάντα στους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στο χωριό, στην νεολαία μας, για να μείνουν εδώ. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Κάτι άλλο που να... Από μόνο του και η κοινότητα, έτσι, η δόμηση σας είναι έτσι μαλακή, ήπια, δεν είναι κραυγαλαία θα έλεγα. Δεν κρατήσετε αυτό το χαρακτήρα. Οπωσδήποτε, είμαστε χαμηλόντονα. Είπαμε να είμαστε Ελβετία της Κύπρου, αλλά Κυπρέοι. Μέχρι εδώ. Γι' αυτό έρχεται κάποιος στα φοινικάρια. Αν αλλάξει η μορφή του, γιατί είναι αυτή. Όταν το παρελθόν ξεχνά, όταν οι αποφάσεις του τότε κινούν τα νήματα του σήμερα, όταν τα σημάδια δείχνουν το δρόμο της αλήθειας, το τρίτο σημάδι χωριό υφίστατο κατά τα μεσαιωνικά χρόνια και πιθανότατα ήταν ιδρυμένο από τα βυζαντινά χρόνια. Σε παλαιούς χάρτες βρίσκεται σημειωμένο ως Φινίκα ή ως Ινικαρία και ως Εμικαρία σε χάρτη της περίοδου της Ενετοκρατίας. Δεν είναι όμως γνωστό εάν το χωριό υπήρξε θέουδο οποιασδήποτε οικογένειας ευγενών. Σύμφωνα με τη μεγάλη κυπριακή εγκυκλοπαίδεια, η ονομασία του χωριού προέρχεται προφανώς από το δέντρο Φινικιά. Οπότε φιλικάρια είναι τα μικρά δέντρα του Φίνικα. Αυτό επιβεβαιώνει και ο νέαρχος Κληρίδης στο βιβλίο του Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου, ο οποίος αναφέρει ότι οι μικρές φινικές φανερώνουν το όνομα του συνοικισμού αυτού που βρίσκεται στα βόρεια της Γερμασόγειας και τέτοιες υπήρχαν εκεί όταν πρωτοκατοικήθηκε ο τόπος αυτός. Η επικρατέστερη ωστόσο εκδοχή, σύμφωνα με παλαιότερους κατοίκους του χωριού, προέρχεται από τη λέξη Φίνιξ, που έχει σίγουρα τη ρίζα του στο Φίνικα. Ονομασίες προερχόμενες από το δέντρο αυτό απαντώνται πολλές στην Κύπρο. Κατά δε την αρχαιότητα την ονομασία Phoenix έφεραν πόλη της Καρίας και λιμάνι της Κρήτης. Αυτή την εκδοχή έρχεται να ενισχύσει η ίδια η παράδοση που λέει ότι το παλιό χωριό Φινικάρια βρισκόταν 1 χιλιόμετρο περίπου πίσω από τη σημερινή του θέση προς το φράγμα της Γερμασόγειας. Μετά από μεγάλη πυρκαγιά το χωριό κατεστράφει ολοσχερός και αναγεννήθηκε όπως τον Φίνικα στη σημερινή του θέση. Η τοποθεσία του παλιού χωριού λέγεται Καμένο Χωριό. Το χωριό βρίσκεται κοντά στην αρχαία πόλη της Αμαθούντας και προφανώς η περιοχή του ανήκε κατά την αρχαιότητα στο ομώνυμο βασίλειο. Τα φινικάρια καλά είναι, αναλόγως καλά πάνε. Δεν έχουμε προβλήματα. Με τις νέες τεχνολογίες όλα καλά, έχουμε τους δρόμους, έχουμε
όλα τα μέσα που μπορούν, που διαθέτουμε, πάμε καλά. Τι κοινότητα είναι? Η Χαλαμπίδη είναι μικρή κοινότητα, πάντοτε εδώ μακρύ. Το σχολείο που λειτουργούσε εδώ, οι μαθητές δεν υπερβαίναν ποτέ τους 30. Όλα τα χρόνια αυτά. Μέχρι τους 30 φτάνανε. Και πάντα ήταν κάτω από τους 30 οι μαθητές του σχολείου εδώ. Το σχολείο αυτό πρέπει να δημιουργήθηκε το 1870. Και ο πρώτος κοινοτάρχης που ήταν τότε ήταν ο Δημήτρης Χατζηκυριάκου. Δημήτρης Χατζηκυριάκου. Και ο πρώτος δάσκαλος που διορίστηκε εδώ ήταν γυναίκα, δασκάλα, με το όνομα Ξανθίδη. Η δασκάλα αυτή είχε βαφτίσει του κοινοτάρχη μια κόρη την οποία ονόμασε Εξαρτού, η οποία επαντρεύτηκε στον Άγιον Αθανάσιο. Στο σχολείο αυτό εγώ είχα την τύχη να μπω το 1932. Το 1932 είχαμε ένα δάσκαλο από το Καϊμακλή με το όνομα Χαράλαμπος Ταυτάς. Με το Ταυτά εγώ έκανα περίπου 3 χρόνια και μετά μας φέρανε άλλο δάσκαλο με το όνομα Χαράλαμπος Κάννας. Αυτός ήταν σπουδασμένος στην Αγγλία και κατήχε και την αγγλική γλώσσα. Και καμιά φορά μας έλεγε και μερικές λέξεις αγγλικές. Η ζωή τότε πώς ήταν, μικρό χωριό? Η ζωή, κύριε Χαραλαμπίδη, ασχολούνται με τη χτινοτροφία και την δεντροκαλλιέργεια. Όλη η περιουσία σχεδόν του χωριού εδώ ανήκε σε 10 άτομα. Ήταν πολλά λίγοι. Και όσοι είχαν περιουσία ασχολούνται και με χτινοτροφία, οι πλήστοι. Η οικογένεια η δική μου, η οποία κατάγεται από την οικογένεια Αντωνή. Ο Αντωνής είναι ο δωρητής αυτού του μέρους που είμαστε τώρα εδώ, της εκκλησίας. Και εν συνεχεία είχε όλων αυτών και μέχρι κάτω ανήκαν στον Αντωνή. Ήταν ο μεγάλος δωρητής και της κοινότητας. Και η ίδια οικογένεια εδωρήσαν εκεί που είναι το σχολείο σήμερα, χτισμένο απέναντι. Η εκκλησία έχει το νούμερο 2, απέναντι είναι το νούμερο 3, το σχολείο, εκεί. Και εκεί ετελείωσα το σχολείο μου με τον τελευταίο μου δάσκαλο, κάποιο Χαράλαμπον Κάννα. Μετά συνεχίσαν άλλοι, ήρθανε μετά, κάποιος Ανθούσης, ναι, και οι υπόλοιποι. Ήταν δύσκολα χρόνια, κύριε Ανδρέα? Ήταν δύσκολα, κύριε Χαραλαμπίδη, ήταν δύσκολα. Τότε μιλάμε το 35 μέχρι το 40-42 με τον πόλεμο που είχαμε εκεί πέρα, ήταν πολύ δύσκολα, υπήρχαν και ανοβίες. Ναι. Και από ό,τι μου είπατε δεν είχε νερά τότε, ήταν, μάλλον ήταν δεσμευμένα τα λίγα νερά, έτσι. Βέβαια, το πόσιμο νερό ήταν ένα πηγάδι, ένας λάκκος, ο οποίος είναι κλειστός τώρα στον δρόμο που περάσαμε εκεί. Και εκεί πηγαίναμε και παίρναμε το νερό να ποτίσουμε τα ζώα μας και να πιούμε για πόσιμο. Και η διαχείριση εννοώ των υδάτινων πόρων, τα νερά του ποταμού, ας πούμε. Τα υδάτινα νερά του ποταμού. Για τα περβόλια, για τις κάποιες καλλιέργειες. Ή το χωριό μας δικαιούται 2,5 μέρες τη βδομάδα να ποτίσει. Το δε υπόλοιπο. Α, ήταν εκείνο το Οθωμανικός νόμος? Ήταν το διαχωρισμός του ΕΦΚΑΘ και του Αραζή. Το Αραζή απέναντι μεριά, απέναντι όχθη, δεν δικαιούνται. Χωρίς δικαιώματα, ναι. Χωρίς δικαιώματα, ενώ στη δεξιά μεριά δικαιούνται 2,5 μέρες την εβδομάδα. Κάποια δικαιώματα, μάλιστα. Κάποια δικαιώματα. Το άλλο νερό ανήκει στη Γερμασόγεια, στο τσουφλίκι της Γερμασόγειας, ναι. 4,5 μέρες. Ναι. Φυσικά αργότερα φτιάχτηκε δεκαετία 50-60, έτσι, το φράγμα εδώ, μεγάλο σχόλιο. Στη δεκαετία 50-55 έγινε το φράγμα. Αλλάξαν τα πράγματα. Ναι, αλλά για το χωριό δεν ήταν πρόοδος.
διότι το μέρος που καλλιεργούσα και είχε παραγωγή έγινε ο φράχτης. Απαλωτριωθήκανε. Λοιπόν, και άρχισε να γίνει ο αναδασμός. Έγινε αναδασμός και τους έδωσανε περίπου 250-300 σκάλες σε αναδασμό. Τι καλλιεργούσε αυτή την εποχή. Ο κόσμος προσπάθησε, καλλιεργήσανε λεμονόδεντρα. Μάλιστα. Και λαχανικά και απ' όλα. Αλλά δυστυχώς με την κατάσταση που δεν μπουλιώνται και δεν συμφέρει, τα παραμυρίσανε όλα. Αυτό ήταν το δεύτερο. Υπήρξε άνθηση φυσικά, μια ελπίδα, αλλά ναι, άλλο πλήγμα τώρα με την κρίση. Για το χωριό αυτός ο φράχτης που έγινε δεν πρόσφερε δυστυχώς πολλά πράγματα. Μετά ήρθε το άλλο πλήγμα στον αναδασμό. Είναι ο περιορισμός να μην δικαιούσε να χτίσεις μέσα στον αναδασμό περισσότερο από ένα σπίτι. Έστω αν έχεις και 20 στρέμματα, μόνο μια κατοικία δικαιούσε. Δηλαδή αυτό το όμορφο χωριό που περιγράψαμε στην αρχή ως Ελβετία. Ως Ελβετία δυστυχώς δεν είχε τίποτε υπέρ του. Ήταν όλα κατά. Και παλεύει να κρατήσει. Ναι. Το μόνο που έχουν εδώ στο χωριό, το μόνο υπέρ του που είναι εργατικοί άνθρωποι. Και προσπαθούν. Το παν. Με χτινοτροφία. Άλλος εδώ, άλλος εργάτης, χτίστης, οικοδόμος και προσπαθούν. Είναι εργατικός κόσμος. Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στην Παναγία Χρυσελεούσα. Οικοδομήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και ανακηρύχθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε μνημείο τύπου Β. Το βυζαντινό αυτό μνημείο πλαισιώνει μια καθαρή και όμορφη κοινότητα με τα γραφικά δρομάκια της αλλά και το μονοπάτι της φύσης μαζί με το εντυπωσιακό φράγμα που είναι γνωστό ως φράγμα της Γερμασόγειας. Ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει το ωραίο ξύλινο γεφύρι και να περιπλανηθεί στο μαγευτικό αυτό περιβάλλον. Παρά τα δύσκολα χρόνια που πέρασε αυτή η κοινότητα εντούτοις αγωνίζεται μαζί με τον πρόεδρό της για αναγέννηση και πρόοδο. Εχέγγυο τα νέα της παιδιά και εργατική κάτοικη. Ο κύριος Ματθαίος Κωνσταντινίδης, συνταξιούχος δάσκαλος, μας ταξιδεύει στα όχι και τόσο παλιά χρόνια που όμως σήμερα είναι μια νοσταλγία, πρωτίστως για την αγάπη και το πάθος των νέων τότε για μάθηση. Κύριε δάσκαλε, έτσι σας λέγαμε παλιά, Κύριε Ματθαίο, κύριε Ματθαίο. Κύριε Ματθαίο, και αυτό γίνεται. Λοιπόν, γέννημα θρέμα των Φιλικαριών. Ναι. Ο πατέρας μου είναι από την Μαθηκρόνη, ο πατέρας μου είναι από την Μαθηκρόνη. Ήρθαν και κατοίκησαν εδώ και γεννήθηκα εδώ, είμαι εγώ, εδώ, για τα αδέρφια μου. Πριν πόσα χρόνια? Πριν, γεννήθηκα το 1940. Μάλιστα. Έχει 60 χρόνια που είμαι δεύτερος και 10 χρόνια που υπηρέτησα. Πόσο ξεκινάει η ζωή τότε, νεαρός δάσκαλος? Στην αρχή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ήμουν ελεύθερος τότε στην Πάχνα. Ναι, ελεύθερος. Μιλάστηκα στην Πάχνα πρώτα. Ναι. Μάλιστα. Μετά στα κάτω στα Φινικάρια, μετά διοριστήκα στα Φινικάρια, διότι ο δάσκαλος δεν ήθελε να διοριστεί εδώ, δεν ήθελε να πήγε στο χωριό του και διοριστήκα εγώ. Και έμεινα 5-6 χρόνια. Και στη σειρά αυτή τον χρόνο επαντεύτηκα με την Αντριανή. Και αποκτήσαμε 3 παιδιά. Πολύ ωραία. Τα παιδικά χρόνια πώς ήταν εδώ, κύριε Ματθαίο? Πολύ δύσκολα, αν συγκρίνω τώρα. Παραδείγματο χάρη με τα αυτοκίνητα, με μισό τώρα βαρκούμαστε να αρκούμε με τα αυτοκίνητα. Και να δούμε πορεία τώρα πρέπει να αρκούμαστε συνέχεια. Ο ίδιος αυτός δρόμος, έτσι. Είναι ο ίδιος. Αλλά ήταν να ακούγεσαι ακόμα εδώ δρόμος, πήγε μας όλοι και δεν ακούμε εδώ δρόμος. Μέχρι και μισό. Πάρα πολύ δύσκολα.
Τελειώσες το γυμνάσιο στη Λεμεσό, ε? Ναι, και πολλές φορές ακόμα τώρα τα μεγάλη μέρα ερχόντουσα παιδίνα στις Αίγες. Και όλα τα σάντα, η βαρίτσα μου, τα βιβλία και διάβαζα μέσα στο χωράφι. Βλέπουμε τις Αίγες, η μητέρα μου έκαμε το γάνα. Θέλησαμε και κοπάνι. Ενδιαφέρουσα, θα έλεγα καλή ζωή, δύσκολη, αλλά ενδιαφέρουσα ζωή, ε. Ποιμενική ζωή. Δόξα σου. Στο σπίτι της κυρίας Ανδρούλας Κωνσταντινίδου ζήσαμε τις γνωστές παραδοσιακές στιγμές του φουρνίσματος του ψωμιού. Η κυρία Ανδρούλα, πρόσχαρη και φιλόξενη, μας αποκαλύπτει τη μεγάλη αγάπη της για τη φύση και την επιλογή της να ζει στη Λίπεθρο. Είναι πολύ ωραίο χωριό, συνδυάζει το βουνό με την παιδιάδα, με πολύ κοντά στην πόλη. Το έτσι ενθουσιάζει τον κόσμο νομίζω και έχει πολλούς επισκέπτες τώρα τελευταία. Τελευταία, παλιά δεν ήξεραν που είναι τα φινιγκάρια. Δεν ήξερε κανένας τα φινιγκάρια. Δεν ήξερε κανένας, ούτε εγώ πριν χρόνια. Αλλά τώρα ο κόσμος ενθουσιάζεται με τη φύση και με το φράγμα. Ιδιαίτερα με το φράγμα. Ναι, γίνεται. Είναι επίγειος παράδεισος. Πράγματι. Μου είχατε πει νωρίτερα ότι η καταγωγή σας είναι από την Αγία Φύλα, αλλά είχατε εδώ μικρή και σας κέρδισε ο δάσκαλος. Δάσκαλο πώς έγινε ακριβώς? Με προξένια τότε είχαμε ευκαιρίες να κάνουμε δεσμούς, όπως τώρα που πρέπει να τους γνωρίσουν, να τους αγαπήσουν και να τους πάρουν. Εμείς δεν είχαμε έτσι. Όμως έβαλες ρίζες εδώ, κυρία. Ναι, επειδή με ενθουσίαζε το χωριό, ήθελα να έρθω να μείνω εδώ. Άφησα το σπίτι στην πόλη, το αφήσαμε πιστό και ήρθαμε εδώ, έξω από το χωριό, στη φύση. Είμαστε φυσιολάτρες, μας αρέσει η ησυχία. Πάρα πολύ ωραία. Και κάνετε και όλες τις δουλειές ενώ... Όλες τις δουλειές. Το ψωμί μου το κάνω. Κάθε μέρα, δύο φορές την εβδομάδα θα ζυμώσω να το βάλω στη σόμπα, δηλαδή για να με αναλάβω. Κρατάτε την παράδοση. Ναι, κρατώ πάντα. Είμαι υπέρ της παράδοσης. Είμαι υπέρ της παράδοσης. Και στη, λόγω και στα έργα. Στα έργα, μπράβο, μπράβο. Αυτή η παράδοση είναι πλούσια. Εδώ η κοινότητα αυτή κρατάει κάποια στοιχεία έτσι από το παρελθόν, από ό,τι είδατε. Άμα φύγουν οι παλιές, νομίζω ότι οι νέοι δεν θα ασχολούνται. Δεν ασχολούνται γενικώς, νομίζω. Γενικώς. Παντού να κάτσει να ζυμώσει η νέα τώρα, βρίσκει το ψωμί στο φούρνο, νομίζω. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν. Δυστυχώς. Η πορεία όμως της κοινότητας αλλάζει προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο, ναι. Ξάνεται και ο κόσμος, ναι. Παντρεύεται εδώ, ενώ προηγουμένως δεν επαντρεύονταν κανένα, δεν έκτιζα εδώ σπίτι. Κάθονταν όλοι στην πόλη, ενώ τώρα σιγά σιγά και ξένοι ήρθαν πάρα πολύ. Και τα παιδιά εδώ χτίζουν το σπίτι τους, μένουν εδώ, αυξήθηκε η κοινότητα. Έχουμε και στην εκκλησία κόσμο που δεν είχαμε πρώτα. Εκκλησιάζεται ο κόσμος εδώ. Εκκλησιάζεται, ναι, εκκλησιάζεται ο κόσμος. Είναι πολύ ωραία πάντως. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εκκλησιάζεται μέσα στη φύση εδώ είναι μεγάλο πλεονέκτημα, μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι επιδιώκαμε. Έτσι. Και το κατορθώσαμε. Από τα φινικάρια, φίλοι τηλεθεατές, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα για περισσότερα. Να είστε καλά.